Λοιπόν, εμείς τα είπαμε λίγο εισαγωγικά, τα κοινοποιήσαμε χθες και στα social media για την συζήτησή μας, κύριε Ανογιάτη. Έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά και με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας για τον Δήμο Πρέβεζας. Μια συζήτηση, αλήθεια είναι, η οποία είχε ακουστεί ότι θα γίνει νωρίτερα και είχαν γίνει και κάποιες απόπειρες. Εν τέλει πάμε σε αυτό το μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο και πριν μπούμε στην ουσία έτσι της κουβέντας μας που αφορά τον οργανισμό, θέλω να σας ρωτήσω ένα αρχικό ερώτημα, γιατί είχαμε αυτή την καθυστέρηση, αν θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε η Δημοτική Αρχή ή ήταν απλά θέμα έβρεσης μιας ημερομηνίας έτσι ώστε να γίνει αναλυτικά η συζήτηση. Όπως νομίζω ότι είναι πολύ προφανές και το καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας αλλά και εσείς ακόμα περισσότερο, δεν ήταν ζήτημα έβρεσης ημερομηνίας, ήταν ζήτημα σύγκλησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε έναν κοινά αποδεκτό τόπο. Mm-hmm. Το οποίο, να σας πω την αλήθεια, εγώ αμφιβάλλω ότι έχει προκύψει και ίσως να γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού αυτή τη στιγμή η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Υπήρχε κάποια προσπάθεια κοινής συζήτησης των παρατάξεων της αντιπολίτευσης με την πλευρά του Δημάρχου και συνολικά της Δημοτικής Αρχής γύρω από αυτό το κρίσιμο θέμα, ή θα δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί το πλαίσιο από πλευράς Δημοτικής Αρχής. Είχατε εσείς κάποιες ενδείξεις, κάποιες προτάσεις από πλευράς και του κ. Γεωργάκου το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, το πέρυσι που ουσιαστικά ήταν πιο επίκαιρο το θέμα και είχε συζητηθεί αρκετές φορές, είχαν γίνει και συναντήσεις μεταξύ των όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και τη Δημοτική Αρχή αλλά και των εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα η κατάρτιση των οργανισμών, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί συζητάμε, είναι μια αναγκαία συνθήκη για τη λειτουργία του Δήμου, δεν είναι όμως ικανή συνθήκη για τη λειτουργία του Δήμου. Και τι θέλω να πω, ότι για να δουλέψει ο Δήμος σωστά θα πρέπει να λειτουργεί σωστά ο οργανισμός, να ισχύει νομοθεσία, να υπάρχει σχεδιασμός εύστοχος και να υπάρχει προσωπική επάρκεια υπαλλήλων και σεβασμός στο δημότη. Αυτή είναι ουσιαστικά η τρόποι με τους οποίους ένας Δήμος, μια δημοτική έτσι αρχή θα λειτουργήσει με βάση τον οργανισμό της. Όμως, τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και ουσιαστικά νομίζω ότι πέραν των όποιων διαφωνιών σε μέρους ζητήματα έχουμε, είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα αυτό που προκύπτει με τους οργανισμούς, όχι μόνο στο Δήμο Πρέβεζας αλλά και γενικότερα. Mm-hmm. Θα σας πω ενδεικτικά ότι, επειδή είχα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, με το ζήτημα του οργανισμού, ότι πολύ απλά το 2011 υπηρετούσαν 238 μόνιμοι υπάλληλοι στο Δήμο Πρέβεζας και 100 ΙΔΑΧ, ιδιωτικού δικαίου αρρούστου χρόνου δηλαδή, ενώ αντίστοιχα σήμερα υπηρετούν 165 μόνιμοι υπάλληλοι και 61 ΙΔΑΧ. Δηλαδή υπηρετούσαν συνολικά 338 υπάλληλοι το 2011 και 226 σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε 10 χρόνια περίπου έχουν απολευθεί πάνω από 100 μόνιμες θέσεις εργασίας. Ο υφιστάμενος οργανισμός προτείνεται αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά το σύνολο των θέσεων που κατανέμει είναι 337. Δηλαδή ουσιαστικά πηγαίνουμε στον αριθμό των θέσεων των υπαλλήλων που υπηρετούσαν πριν από 10 χρόνια. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, έτσι. Όταν χάνεις 100 θέσεις μόνιμων εργαζομένων μέσα σε 10 χρόνια, τη στιγμή μάλιστα που έχουν πολλαπλασιαστεί οι αρμοδιότητες του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ανάγκες, ναι. Και οι ανάγκες προφανώς, διότι καλώς ή κακώς θα πρέπει να ξέρουν όλοι, γιατί δεν είναι όλοι άνθρωποι που έχουν σχέση με τη δημόσια διοίκηση, οι ακροατές σας, έχουν γίνει πιο περίπλοκα τα πράγματα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι θα απλοποιηθούν με τη χρήση τεχνολογίας κλπ. Φοβάμαι ότι δεν ισχύει. Αλλά οι ανάγκες πλέον είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες. Μάλιστα.
Είναι μεγάλη η συρρήκνωση την οποία μας παρουσιάζεται. Κυρίως λογικά μιλάμε για συνταξιοδοτήσεις μόνιμου προσωπικού και οι θέσεις που δεν καλύπτονται λόγω και της κατάστασης που επικράτησε στη χώρα κεντρικά και με τα μνημόνια και με την, με την έλλειψη νέων διορισμών. Επίσης υπάρχει και άλλο ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι αμιγώς πολιτικό χαρακτηριστικό και έχει να κάνει και με την στόχευση που υπάρχει γενικότερα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των Δήμων, του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, αλλά όχι μόνο εν γέννη του δημόσιου τομέα, το γεγονός ότι προκρίνονται με έμεσο τρόπο η ιδιωτικοποίηση αρκετών υπηρεσιών. Τι θέλω να πω, ότι με τον καινούργιο οργανισμό προβλέπονται 70 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αυτοί συνήθως, όπως ξέρετε, ήταν υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνταν εποχικά κυρίως στην αποκομιδή των απορριμμάτων και σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Ενώ το 2011 αντίστοιχα ήταν 80 οι θέσεις, άρα μειώνονται και οι θέσεις των ειδών δηλαδή. Επίσης, στον οργανισμό μέσα των συγκεκριμένων που προτείνει τώρα τη Δημοτική Αρχή, μειώνονται και οι θέσεις ΔΕ και ΙΕ που αφορούν αυτές τις υπηρεσίες. Όπως καταλαβαίνετε, οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες σε αυτές τις υπηρεσίες, είναι ανελαστικές θα έλεγα και μάλιστα διαρκώς αυξανόμενες. Όπως καταλαβαίνετε, ο τρόπος με το, αυτό που σας περιγράφω οδηγεί μαθηματικά σε μερική ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, γιατί δεν θα μπορεί να καλύπτεται από στελέχη, από υπαλλήλους του Δήμου. Μάλιστα. Έχει μεγάλη βαρύτητα και αυτό, διότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ανοίγουν ζητήματα και για τα απορρίμματα και για την αποκομιδή και για τους ΣΜΑ και για τα πράσινα σημεία. Και η λογική θα έλεγε ότι ο Δήμος Πρέβεζας θα έπρεπε να επενδύσει και σε ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες. Δεν ξέρω αν λέω κάτι λάθος, αλλά... Όχι, δεν λέτε κάτι λάθος. Απλώς και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι από τα μνημονιακά χρόνια και χωρίς ακόμα να έχει αρθεί αυτό, υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων που κάθε φορά μπορεί να προτείνει κανείς στον οργανισμό. Δηλαδή, για να πούμε τώρα την αλήθεια, οι οργανισμοί που προτείνονται δεν είναι οργανισμοί αναπτυξιακοί. Δηλαδή, οι οργανισμοί που λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και σημερινές και μελλοντικές, αλλά κυρίως είναι αποτύπωση των υφιστάμενων θέσεων με μικρές προσθήκες. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπαλώματα, ας μου επιτραπεί ο όρος ο λαϊκός. Ακριβώς, είναι μια μίζερη πραγματικότητα η οποία δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Μάλιστα. Επειδή είναι κρίσιμο το θέμα και είναι σύνθετο, θέλω να σας πω και κάπου αλλού, κύριε Ανογιάτη. Έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα, εγώ θα πω όχι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, στις συζητήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, διότι είναι συγκεκριμένοι οι σχετισμοί δυνάμεων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να περνά κάποιες αποφάσεις. Σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, όπως είναι το θέμα που συζητάμε, που αφορά και το αύριο, το αναπτυξιακό κομμάτι του Δήμου, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες συνέργειες και μια συζήτηση ή μια προσπάθεια έτσι συνθέσεων για να βγει μια απόφαση? Και το λέω αυτό διότι προκύπτει και ένα δεύτερο ερώτημα. Ποιος είναι τελικά ο στόχος της ειδικής αυτής συνεδρίασης? Γιατί αν δεν μπορέσει η Δημοτική Αρχή να περάσει την πρότασή της, γιατί καλεί σε ένα μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν μπορώ να αποκρυπτογραφήσω τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Αλλά φαντάζομαι ότι αν θεωρούμε τα ζητήματα όπως αυτά του οργανισμού σοβαρά ζητήματα, πρέπει να εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες του διαλόγου και να κάνουμε αμοιβές υποχωρήσεις, διότι και από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, τουλάχιστον τις περισσότερες, είχα δει μια έτσι αίσθηση συνεργατικής διάθεσης απέναντι στη Δημοτική Αρχή, γιατί πρέπει να λυθεί, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί ο οργανισμός, τόσο όσον αφορά τη σημερινή του αποτύπωση, αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές που ανοίγονται στο Δήμο. Και μάλιστα αυτό θα έπρεπε να είναι και πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Δεν μπορεί να αποτελεί πρωτοβουλία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Γιατί ο ίδιος ο Δήμαρχος καταρχήν μας λέει ότι θέλει να πάει την πόλη κάπου διαφορετικά, θέλει να αναπτύξει
τις έξυπνες λειτουργίες, να υπάρξει αποτύπωμα πράσινο στον τρόπο με τον οποίο η Πρέβεζα θα αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι ωραία να τα λέμε, αλλά αν δεν έχεις τα εργαλεία να τα πραγματοποιήσεις, νομίζω ότι είναι κενό γράμμα. Μάλιστα. Εδώ βέβαια ξεκινά μια άλλη συζήτηση για την επικοινωνιακή πλευρά αυτών των τοποθετήσεων και για την έλλειψη ουσίας, και νομίζω ότι αυτό είναι και μια κριτική την οποία τη δέχεται η σημερινή Δημοτική Αρχή, αν δηλαδή ουσιαστικά ο Βασιλιάς είναι γυμνός και απλά μένουμε σε κάποιες επικοινωνιακές ανακοινώσεις ή σε κάποια δελτία τύπου και η ουσία είναι τελείως διαφορετική στην καθημερινότητα την οποία βιώνουν και οι πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι πασιφανές. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν. Βλέπουν ότι ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η πόλη λειτουργεί δεν υπάρχουν. Και να σας πω και κάτι, το ζήτημα δεν είναι, δεν μπορούμε δε και δεν πρέπει να εξαντλούμαστε στα επικοινωνιακά ζητήματα. Το ζήτημα του μέλλοντος του Δήμου μας, της πόλης μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στο επίπεδο το επικοινωνιακό. Πρέπει να συζητάμε σε επίπεδο ρεαλιστικό, σοβαρό και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν έχουμε ένα συνεκτικό σχέδιο αναπτυξιακό, το οποίο θα το βάζουμε σε λειτουργία με βήματα τα οποία να είναι σταθερά και που να οδηγούν στα αποτελέσματα που θέλουμε. Ναι. Το να ανακάνουμε ανακοινώσεις ανατακτά χρονικά διαστήματα, οι οποίες δεν εδράζονται σε καμία ρεαλιστική βάση, δεν νομίζω ότι βοηθάει ούτε καν τους ίδιους, να σας πω την αλήθεια, την ίδια τη Δημοτική Αρχή, διότι έρχεται η πραγματικότητα και ουσιαστικά καταρρύπτει οποιοδήποτε. Ναι. Ακριβώς. Τελευταίο ερώτημα πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποδεσμεύσω. Έχει πέσει στην αντίληψή σας αν στην συγκεκριμένη συνεδρίαση θα τοποθετηθούν, παραδείγματος χάρη, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, που φαίνεται ότι ο ρόλος του σχετίζεται με αυτό που συζητάμε, αν έχουν κληθεί φορείς οι εκπρόσωποι εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας, που και αυτοί θα έπρεπε και τυπικά και ουσιαστικά να έχουν λόγο στην συγκεκριμένη συζήτηση. Γνωρίζετε κάτι τέτοιο? Το ρωτώ. Κοιτάξτε, αν έχετε ενημέρωση. Όχι, ενημέρωση δεν έχω. Αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνει, γιατί μέχρι τώρα σε όλες τις συνεδριάσεις που είχαν προηγηθεί με αυτά τα θέματα, με τα συγκεκριμένα θέματα, υπήρχε συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Τώρα όσον αφορά τον Γενικό Γραμματέα, να σας πω την αλήθεια, δεν τον έχουμε δει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει εισήγηση στα θέματα αυτά, και θα ήταν πολύ ωραίο νομίζω να τοποθετηθεί, γιατί ένας άνθρωπος με γνώση και ικανότητες. Και θα θέλω πραγματικά να ακούσουμε και τη δική του τοποθέτηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ανογιάτη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την συνομιλία. Θα μας δοθεί δυνατότητα να σας ξαναέχουμε και στο στούντιο της εκπομπής, μιας και τα ζητήματα είναι πολλά και μπαίνουν και νέα ζητήματα με την πάροδο του χρόνου, καθώς είμαστε πλέον ουσιαστικά μπαίνουμε και στην τελευταία χρονιά αυτής της Δημοτικής Αρχής. Επομένως, πέρα από την κριτική, θα πρέπει και οι υπόλοιπες δυνάμεις σιγά σιγά να μπαίνουν και στη διαδικασία των προτάσεων και της χάραξης μιας στρατηγικής και για την επόμενη μέρα. Ναι, έχετε δίκιο. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Είναι χαρά η συζήτηση μαζί σας. Λοιπόν, καλημέρα. Χαιρετούμε. Καλημέρα σας.